Στα βουνά της Άμμου έχουν καταγραφεί πάνω από 1057 είδη φυτών, από τα οποία τα 9 είναι ενδημικά. Υπάρχουν δηλαδή μόνο στη Σάμμο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Υπάρχει τσάι του βουνού, είναι πάρα πολύ ψηλά στο Κέρκι και στον Καρβούνι. Υπάρχει φασκόμηλο, χαμομήλι, ρίγανη αυτοφύης, λεβάντα αυτοφύης και μπορείς να βρεις και πάρα πολλά φυτά που δεν τα ξέρω πολύ ο κόσμος. Όπως είναι το λεμονοχόρτι στο Κέρκι, το φλασκούνι που βγαίνει σε ρεματιές, κοντά σε νερό. Στους Κουμαραδαίους η φύση είναι μοναδική, όπως άλλωστε σε ολόκληρη τη Σάμμο. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την αγκιοπλαστική και τον τουρισμό. Μια μικρή όμως βιοτεχνία έχει παγιδεύσει τα αρώματα της φύσης σε μικρά μπουκαλάκια. Καλλιεργούν ρίγανη, θρούμπι, φασκόμηλο, χαμομήλι, δυόσμο, μέντα και βασιλικό. Μαζεύουν βότανα από τα σαμιώτικα βουνά και φτιάχνουν εθέρια έλαια. Αποξηραίνουν αρωματικά φυτά για το φαγητό και για αφεψίματα. Χρειάζεται αρκετή μελέτη για να δούμε πώς γίνονται τα εθέρια έλαια. Από εμάς υπήρχε αρκετό μεράκι. Ο πεθερός μου ήξερε σχετικά με αυτά. Πήραμε επιδότηση από το Leader 2. Ήταν μια αρκετά καλή βοήθεια για να ξεκινήσουμε. Και είναι η πρώτη χρονιά που κάναμε εξαγωγές στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Τα προϊόντα είναι όλα βιολογικά και πιστοποιημένα. Η απόσταξη είναι 100% φυσική, γίνεται με ατμό και δεν έχουμε κάτι χημικό ή συνθετικό, ούτε πετρελαϊκούς διαλύτες. Το τετρολίβανο και αυτό είναι παλιό, είναι 100-200 χρονών τετρολίβανο. Το οποίο από αυτό κάνουμε μοσχεύματα, παίρνουμε. Δεν υπάρχει σπόρος στο τετρολίβανο. Αυτός που κυκλοφοράει σπόρος είναι μεταλλαγμένος και δεν είναι ντόπιος εδώ ελληνικός. Η επεξεργασία για την παραγωγή 100% αγνών εθέριων ελαίων είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί τα πάντα γίνονται με τα χέρια. Είμαστε σε ένα χωριό πάρα πολύ μικρό. Προσπαθούμε να κάνουμε τη Σάμμο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, όταν παίρνει κάποιος το προϊόν μας, η Σάμμο πηγαίνει στα πέρατα του κόσμου και γι' αυτό είναι κάτι που μας αρέσει και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με αυξανόμενους ρυθμούς και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.